γίνεται, δεν βλέπω τι γίνεται. Εντάξει, φαντάζομαι. Hello! Σήμερα θα κάνω γευσηγνωσία. Όπως έχετε δει και εδώ από τα μπελάκια, πιθανόν και από τον τίτλο, θα κάνουμε ακριβό versus φθηνό challenge, αλλά με φαγητό. Θα δοκιμάζω δηλαδή το ίδιο φαγητό σε ακριβό και φθηνό και θα πρέπει να μαντέψω ποιο είναι το ακριβό. Πολλοί από εσάς θα έχετε δει και το αντίστοιχο βίντεο του συναδέλφου μου Γεώργιου Βαγιάτα. Δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Και τι θα κάνουμε? Θα δοκιμάσουμε 4 κλασικά φαγητά delivery. Γιώργο, θα σε επισκιάσω, λες? Αυτός είναι ο στόχος μου σήμερα. Προσωπικά να επισκιάσω το ταλέντο του Γιώργου. Θα δέσω τα μάτια μου και θα ετοιμάζει η ομάδα του eFood τα φαγητά για να μην βλέπω τα πακέτα και τα λοιπά και υποψιάζομαι από πού είναι ποιο. Καλά σε όλο το μακιγιάζ. Όπως βλέπετε, το έχω σφίξει τέρμα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Πόσα είναι αυτά? 7! Το πέτυχα. Όχι, δεν έδειχα καν. Είδατε, λέω αλήθεια. Ετοιμή. Ναι. Έχει με χειροπύρο, εννοείται. Α, πίτσα είναι. Δεν ρώτησα καν τι είναι το πρώτο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οκ, okay. Να φάω και κρούστα. Αυτή τι είναι, πιο μικρή. Η αλήθεια είναι ότι καμία δεν είναι πολύ κακή. Βασικά δεν είναι καμία κακή. Για να πεις ότι εντάξει, αυτή ήταν χάλια, οπότε είναι σίγουρα η άλλη. Αυτή μου φάνηκε κάπως πιο juicy. Η ζύμη είναι παρόμοια, αλλά εδώ μου φαίνεται λίγο πιο ζουμερή. Οπότε νιώθω ότι αυτό είναι πιο ακριβό. Να ανοίξω. Η από εκεί είναι η ακριβή. Αυτή είναι η ακριβή. Είναι η και αυτή είναι η φθηνή. Η ακριβή ήταν μάπα, παιδιά. Έφαγα κι εγώ. Έφαγες. Ναι. Ρε, αυτή είναι πιο καλή. Παιδιά, είναι πιο ωραία. Είδατε, τα φαινόμενα πατούν. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι πιο ωραία. Δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει που έχασα. Είναι πιο ωραία και το ξέρετε όλοι. Ξαναδένω τα μάτια για το επόμενο. Τι είναι το επόμενο? Μπεργκέρ. Τα αγαπημένα μου είναι τα μπέργκερ, το ξέρετε. Όπα! Αρχικά και μόνο που τα αγγίζω. Αυτό είναι πιο πλακουτσωτό και αυτό πιο... δηλαδή νιώθω ότι ήδη έχω μαντέψει, αλλά ας μην βιαζόμαστε γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Η δεύτερη μπουκιά δεν ήταν επειδή χρειαζόμουν παραπάνω χρόνο και ευσυγνωσίας, απλά παρασύρθηκα. Λοιπόν, έχει τίποτα από το γλυφίδες? Όχι, πάμε. Πιστεύω ότι αυτό είναι πιο ακριβό και λόγω όγκου και νιώθω ότι έχει περισσότερα πράγματα μέσα κτλ. Και το ψωμάκι του είναι θεωρητικά καλύτερο. Βέβαια, εγώ σαν φωτεινή, αν ένα τέτοιο μπέργκερ δεν είναι το πιο premium, ας πούμε, και αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε δύο τέτοια, προτιμώ να πάρω τέτοιο. Οπότε προτιμώ αυτό, αλλά αυτό είναι πιο ακριβό. Πάμε στο επόμενο! Να φάω πρώτα αυτοκινητά. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Ελπίζω να είναι... πήγα να πω γλυκό, αλλά απ' την άλλη έχουμε πολλά ακόμα, οπότε ίσως καλύτερα γλυκό προς το τέλος. Δεν ξέρω βέβαια κάτι θέλω. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι? Σουσί. Ελπίζω να μην πήρατε γυβρελάκια, τα σχαίνομαι. Α, κρέπα είναι. Τι είναι, γλυκιά ή αλμυρί? Γιατί δάγκωσε εδώ, δηλαδή. Πώς τρως την κρέπα έτσι, μωρέ? Είναι γλυκά. Οκ. Έχει σοκολάτα. Απλά, μόνο αυτό. Έχει μπουένο και μπισκότο. Α, ώστε έχει μπουένο και μπισκότο, μέσα έπεσα. Παιδιά, ποιο μπισκότο? Κάντε. Τώρα που το είχα στο μυαλό μου, συνειδητοποίησα ότι κάτι υπάρχει έξτρα κρατσανιστό που παίζει να είναι το μπισκότο. Οκ, πάμε στο επόμενο. Και μόνο στην αφή αυτό φαίνεται πιο μίζερο και αυτό πιο... που βέβαια δεν σημαίνει πάντα ότι είναι πιο ακριβό. Νιώθω ότι έχει και πιο πολλά πράγματα εδώ, είναι σίγουρα η ίδια κρέπα. Θέλω να σας ενημερώσω σε αυτό το σημείο ότι δεν τρώω έτσι την κρέπα, απλά το κάνω επίτηδες για να σας σπάσω τα νεύρα. Γιατί... έτσι... γιατί μπορώ. Καμία σχέση. Καταρχήν κατάλαβα ότι είναι μπουένο κατευθείαν, ενώ αν δεν το ήξερα. Νιώθω το μπισκότο full, έχει αρκετό, δεν είναι ότι το ψάχνω όπως το άλλο. Και είναι πιο ωραία η ζύμη. Αυτό είναι το πιο ακριβό. Δες το ρε παιδί μου, φαίνεται αυτό, είναι πιο... Είμαι πανέτοιμη για την επόμενη δοκιμασία. Είναι η ώρα μου να λάμψω, να μην ξανακάνω λάθος. Το πρώτο, παιδιά, δεν μετράει. Γιατί δεν μετράει? Έτσι. Έτσι λέω εγώ. Τι είναι, μακαρονιά? Ναι. Καρμπονάρα? Ναι. Ωραία φαγητά, διαλέξτε, παιδιά, ευχαριστώ. Είναι όλα όσα μου αρέσουνε. Οκ. Να πω κάτι για την πρώτη. Είναι πολύ ωραία. Δεν είναι η καλύτερη που έχω φάει, αλλά είναι πολύ, πολύ ωραία. Πολύ τίμια. Για να δούμε τη δεύτερη.
Και αυτή είναι πολύ καλή. Ω, τι θα κάνω τώρα. Νιώθω ότι αυτή έχει πιο ωραία τα υπόλοιπα υλικά της καρμπονάρας. Έχουν δέσει καλύτερα η κρέμα, ας πούμε, είναι πιο ωραία από αυτήν. Αν και και αυτή είναι ωραία. Δεν ξέρω. Α, μπέμπε μπλόμ. Του και θα μπλόμ. Η παραγωγή μου επέτρεψε να έχω μία βοήθεια του κοινού, αλλά ενώ στην αρχή χάρηκα, μου είπανε μετά ότι η βοήθεια του κοινού θα είναι ο Γιώργος. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν χαίρομαι, γιατί μπορεί να είναι σαμποτάζ και επίσης μπορεί εγώ να το βρω λάθος και μετά αυτός να είναι σωστός και να με επισκιάσει. Ενώ υποτίθεται ο στόχος του βίντεο είναι να τον επισκιάσω εγώ. Αλλά anyway, θα το ανεχτώ. Φοβάμαι, νιώθω ότι θα πέσει κάπου πάνω μου. Ακού να σου πω, πού είσαι. Εδώ είμαι. Πώς με βρήκες, εσύ βλέπεις. Όχι. Γιατί μου κρατάς το μωρό. Πόσο δύσκολο είναι άμα δεν βλέπεις να πας. Έχω πιάσει, ας πούμε, τώρα έχει πιάσει. Αυτή είναι εδώ, τη θεωρώ μια μέτρια καρμπονάρα. Όντως, εμένα μου άρεσε. Ναι. Ωραία ήταν. Εμένα αρέσει, δεν μου φάνηκε λίγο μέτρια. Πολύ κρέμα γάλα, εκτός πολύ. Σαν σπιτιού, σαν φοιτητική είναι αυτή. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μην ρίξεις πάνω μου ένα μακαρόνι. Μου χαλάσει το δωρηματάκι. Φερματάκι δεν μπορώ να το δω, αλλά φαίνεται. Φαντάζομαι είναι πανέμορφο. Εννοείται είναι πανέμορφο. Εγώ βάζω έτσι χέρια από κάτω, καλοκακού, you never know. Αυτή είναι πολύ καλύτερη, η δεξιά. Όντως. Αυτό είχα να πω, ότι είναι πιο... Η αριστερή είναι πολύ φοιτητική, η δεξιά είναι σαν να την έχουν φτιάξει εστιατόριο όντως. Και λέγοντας αυτό θα φύγω. Εγώ έδωσα τη συμβουλή μου. Γιατί γελάτε, δεν βλέπω τι γίνεται. Προσπαθώ να φύγω. Εντάξει, φαντάζομαι. Επειδή είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη, εμένα μου άρεσαν και τα δύο. Γιατί εμένα μου αρέσει και το φοιτητικό στυλ, το ζουμερό, αλλά και αυτό που είναι πιο λεπτόρευστο, ας πούμε, στην υφή της γεύσης. Αλλά θα εμπιστευτώ τον Γιώργο, έτσι ώστε άμα είναι σωστός να κερδίσω, αλλά άμα είναι λάθος να μπορώ να τον κατηγορώ για πάντα και να μην απομισθώ την επιλογή. Αυτό είναι το πιο ακριβό. Μπράβο! Τι νοου! Νιέτ! Νιέτ! Αυτό είναι το πιο φθηνό! Α, ναι! Άρα ο Γιώργος ήταν λάθος! Ναι! Γιώργο, με έκανες σαμποτάζ! Το έκανες επίτηδες! Είσαι απέσιος! Έπρεπε κανονικά να εμπιστευτώ το ένστικτό μου και να πω ότι αυτό είναι το πιο ακριβό, αλλά εγώ έβαλα όλες τις ελπίδες μου σε σένα. Δεν στενοχωριέμαι πολύ γιατί δεν πήρα εγώ την απόφαση, οπότε όλοι σε αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε ότι αν έπαιρνα λίγο περισσότερο χρόνο, εννοείται θα το βρίσκα. Ο Γιώργος φταίει. Εντάξει, δεν τα πήγα καλά στην πρώτη, αλλά στα άλλα τα πήγα καλά. Τι είναι, πάλι μακαρόνι. Να σε βοηθήσω. Να μην λερωθώ. I'm a princess. Α. Γεια. Τι που κάναμε. Εγώ ξέρω, εγώ τρώω μικρές μπουκίτσες και εσύ μου φέρεις. Παστίτσιο είναι. Ναι! Δεν μ' αρέσει το παστίτσιο. Δεν μου άρεσε ποτέ. Και παιδιά, έχω να σας πω ότι έχω φάει πάρα πολλά παστίτσια, γιατί πάντα μια ζωή είναι κάποια μαμά, θεία, φίλοι, εστιατόριο. Μου λένε, όχι, όχι, το δικό μου παστίτσιο θα σ' αρέσει. Όχι, όχι, το δικό μου είναι διαφορετικό. Και μπουρου μπουρου και έχω φάει τόσα παστίτσια. Αλλά δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν θα το ζητήσω. Λοιπόν, το πρώτο ήταν ωραίο. Δεν ένιωσα ότι είναι μπαγιάτικο ή πολύ στιφό ή πολύ ξερό. Η μπεσαμέλ ήταν αρκετά ζουμερή. Το μακαρόνι λίγο μου φάνηκε λίγο σκληρό, λίγο. Αλλά εντάξει. Πού είναι το μυρούνι? Α. Μικρή είναι. Οκ. Αυτό είναι πιο ακριβό. Ναι! Εδώ η μπεσαμέλ ήταν σαν ένα ζελεδάκι, ενώ εδώ ρε παιδί μου έλειωνε στο στόμα. Επίσης εδώ το μακαρόνι, εδώ μου φάνηκε ένα τσιγκ σκληρό, αλλά ένιωθα μακαρόνι. Εδώ ήταν σαν να μην έχει γεύση. Ξεκάθαρα αυτό πιο ακριβό. Εντάξει, βρήκα 3 στα 5. Αν το πάρουμε έτσι κέρδισα. Αλλά θέλω να πω ότι... Κέρδισα ακόμη περισσότερο γιατί μου έκανε σαμποτάζ ο Γιώργος. Εννοείται ότι αν είχαμε αφήσει την καρμπονάρα πάνω μου στο τέλος, ξεκάθαρα θα καταλάβαινα ποια είναι η πιο ακριβή. Απλά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν μαντεύατε και εσείς παράλληλα με εμένα και αν έστω οπτικά πέφτατε μέσα. Και εννοείται όπως πάντα θα διαλέξουμε από τα σχόλια τους νικητές που θα κερδίσουν κουπόνια για δωρεάν φαγητό από το eFood. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.